Κοιτάξτε, νομίζω ότι η κυβέρνηση είναι εκτός του σχεδιασμού του αρχικού που είχε. Και όταν μια περιοχή οδηγείται σε lockdown, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτό έχει να κάνει με το πόσο είναι καλά στελεχωμένα τα νοσοκομεία και σε κλίνες αλλά και σε ιατρικό προσωπικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε τέτοιες καταστάσεις. Παρατηρήστε που έχουμε lockdown εκεί που έχουμε αποδυναμωμένα νοσηλευτικά ιδρύματα. Άρα λοιπόν, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, το χρόνο που όλοι οι πολίτες δώσαν σε αυτή την κυβέρνηση στην πρώτη φάση της πανδημίας με τα περιοριστικά μέτρα για να μπορέσει να εξοπλίσει καλύτερα τα νοσοκομεία και σε υποδομές αλλά και σε προσωπικό, δυστυχώς αυτός ο χρόνος σπαταλήθηκε. Άναρχα άνοιξε και η οικονομία μέσα στο καλοκαίρι με τον τουρισμό και σήμερα κεφαλαιοποιούμε αυτές τις αρνητικές εξελίξεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση τάχιστα θα πρέπει να προχωρήσει στη στελέχωση των νοσοκομείων, στο να αυξηθούν οι κλίνες και πολύ περισσότερο οι μονάδες ιατρικής θεραπείας. Έτσι ώστε όταν έχεις καλύτερες υποδομές, τότε αποφεύγεις και τα lockdown σε περιοχές όπου έχεις αυξημένα κρούσματα. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ευθύνεται κάπου. Ο κ. Κασαπίδης λειτουργήσε σωστά, πιστεύετε, οι υπηρεσίες? Κοιτάξτε, ο κ. Κασαπίδης νομίζω ότι θα έπρεπε να συγκαλέσει εγκαίρως το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας, να δώσει βαρύτητα στο τοπικό δυναμικό, στους ιατρικούς συλλόγους μας, στους ανθρώπους που εμπλέκονται με τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας και όλους τους φορείς, να υπάρξει ένα σχεδιασμό και εναλλακτικές δυνατότητες να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες. Σήμερα που μιλάμε, το νοσοκομείο έχει φρακάρει. Ποια είναι η άλλη πρόταση εναλλακτική για το νοσοκομείο? Εμείς είχαμε καταθέσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο και επί των ημερών μας σε ζητήματα πολιτικής προστασίας πώς αντιμετωπίζουμε τέτοιου είδους καταστάσεις και είχαμε μέσα στο σχεδιασμό μας και το στρατιωτικό νοσοκομείο της Κοζάνης, το οποίο μένει ανεκμετάλλευτο. Επίσης έχουν ενοικιαστεί και ξενοδοχειακές μονάδες για να φιλοξενήσουμε ασθενείς COVID. Ούτε αυτές έχουν αξιοποιηθεί. Άρα λοιπόν θα μπορούσαμε να αποδείξουμε ότι έχουμε πολλές κλίνες, έχουμε υποδομές. Έχουμε ιατρικό προσωπικό, στελεχώνουμε αυτές τις υποδομές, ενεργοποιούμε τον Ιατρικό Σύλλογο Κοζάνης και τους ιδιώτες γιατρούς όπου χρειάζεται σε ένα πάνω ενδεχόμενο, έτσι ώστε να μην οδηγούμαστε με ευκολία σε lockdown. Θέλετε να μας πείτε μια κουβέντα γιατί σημαίνει μια επίσκεψη στην κύριο Τσίπρα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το ενδιαφέρον του πρώην Πρωθυπουργού είναι συνεχόμενο για την περιφέρειά μας και με τα αναπτυξιακά συνέδρια που ολοποιήσαμε εδώ, αλλά και με τις πολιτικές και τις συνεργασίες που είχαμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα. Και στα ζητήματα των λιγνητών είναι το ενδιαφέρον το έντονο για την απολιγνητοποίηση. Και βεβαίως το έχει δείξει και μέσα στην πρώτη φάση της πανδημίας που ήταν σε δύσκολη θέση Πεστοδιά, ότι η απόφαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν να συνεισφέρουν και οικονομικά με 120.000 ευρώ σε εξοπλισμό. Και με το που είχαμε και το lockdown στην Κοζάνη, θέλει ο ίδιος να έρθει να επισκεφθεί την περιοχή, να έχει ο ίδιος εικόνα το τι πραγματικά συμβαίνει, διότι η Κοζάνη, εκεί που έχει να αντιμετωπίσει τα ζητήματα της απολιγνητοποίησης, της έλλειψης πλέον προσδοκίας και διεξόδου στην οικονομία, έρχεται και η δεύτερη φάση της πανδημίας, το δεύτερο lockdown, που νομίζω ότι το καταγράφεται. Ο εμπορικός κόσμος είναι σε αδιέξοδο, οι πολίτες σε αδιέξοδο και υπάρχει μια εκδηλική ανησυχία, αλλά και ένα διέξοδο στα τόσο πολλά προβλήματα που έχουν συσσωρευτεί.